Η συμπερίληψη παραμένει άγνωστη έννοια για τα παιδιά με αναπηρία, νοητική υστέρηση και άλλες ειδικές ανάγκες στην Κρήτη, ιδίως όταν πρόκειται για νηπιακής ηλικίας. Η Δήμη, ενώ έχουν δομές φροντίδας από βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι ηλικιωμένων, απουσιάζουν εντελώς οι δομές φροντίδας παιδιών με αναπηρία. Και σε μια εποχή που μιλάμε για τη συμπερίληψη, θα έπρεπε σε κάθε βρεφονηπιακό σταθμό καταρχήν να υπάρχει τμήμα ένταξης παιδιών με αναπηρία. Τη γύμνια και την αδιαφορία ήρθε να αποκαλύψει σε μέγιστο βαθμό η περιπέτεια του 5χρονου παιδιού με σύνδρομο Down που βρέθηκε να κυκλοφορεί στο δρόμο και της μητέρας του, η οποία κατέληξε στα κρατητήρια κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Μια πολύ δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία βιώνουν αρκετές οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν την άλογη στήριξη. Πήγαινε όμως στην προκειμένη περίπτωση, η εντολές μου, η οποία ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια δύο ανηλίκων τέκνων, καθημερινά κυριολεκτικά υδροκοπά για να τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, πράγμα το οποίο το έχει καταφέρει σε άριστο βαθμό. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το αγοράκι που έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Down και βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού διέφυγε της προσοχής της μεγαλύτερης αδελφής του και βγήκε στη γειτονιά. Περαστικός το εντόπισε και περίκη ειδοποίησαν την αστυνομία, με συνέπεια η μητέρα, η οποία την ώρα εκείνη βρισκόταν στην εργασία της, να συλληφθεί και να περάσει τη νύχτα στα κρατητήρια, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δεν έχει, αν θέλετε, κανένα ψήγμα ενοχής για την εντολέα μου, η οποία είναι παντελώς αθώα, και βεβαίως δεν είναι δυνατόν οι οικογένειες, οι οποίες με ηρωικό τρόπο καθημερινά βιώνουν μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, να περιάγονται στο στόχαστρο της ποινικής καταστολής και αντί να τους επιβραβεύουμε, να τους καθιστάμε κατηγορούμενους για τόσο σοβαρά ποινικά δικήματα. Και δεν μπορούν να εξομοιώνονται τέτοιες περιπτώσεις με τις περιπτώσεις μιας μητέρας, η οποία αφήνει έκθετο σε ένα κάδο απορριμμάτων το τέκνο της, όπως είδαμε να συμβαίνει στην Αθήνα. Εδώ πραγματικά ήταν μια τραγική σύμπτωση, η οποία θεωρώ ότι κατά την προηγούσα εξέλιξη της υπόθεσης θα έχει μια αίσια έκβαση για την εντολέα μας. Ενώπιον των δικαστικών αρχών, η μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα δύο παιδιά της εξήγησε μαζί με τον συνηγορό της ότι εξαιτίας της μη τυπικής ανάπτυξης του παιδιού έχει αποκλίνουσες συμπεριφορές και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραμελημένο. Το περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια για μία ακόμη φορά την ανάγκη να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές που θα υποστηρίζουν τη διαβίωση και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με ιδιαιτερότητες, δίνοντας ανάσα στους φροντιστές τους. Όπως εξηγεί ο κ. Τζαμούσης, παρά τον πολύχρονο αγώνα για να λειτουργήσουν αντίστοιχες δομές σε παιδικούς σταθμούς σε επίπεδο Κρήτης, μόνο στα Χανιά σε ένα σταθμό υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ενώ στο Ηράκλειο η δομή στο Τάλος άνοιξε για να κλείσει και να ξεχαστεί. Πάλι ξεκινάει με δικές μας προσπάθειες, με δικές μας έτσι πιέσεις να δημιουργήσουν, αλλά ειδικά στο θέμα της παιδικής φροντίδας βρεφονηπιακής δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρχε ένας παιδικός σταθμός στην περιοχή του Τάλου που είχε τμήμα παιδιών με αναπηρία, αλλά καταργήθηκε με διάφορες προφάσεις, έλλειψη προσωπικού κτλ. Άρα οι γονείς είναι παντελώς μόνοι τους αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Η προνηπιακή ηλικία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία και ειδικά η οικογένεια που έχει παιδιά σε αυτές τις ηλικίες δοκιμάζεται, είναι γεγονός. Ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Ελευθέριος Κάρτσονας, κάνει λόγο για μια υποδειγματική μητέρα, στυλιτεύοντας την παντελή έλλειψη δομών για την υποστήριξη παιδιών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στην νηπιακή ηλικία, χαρακτηρίζοντας άκρως επιτακτική και κοινωνικά επιβεβλημένη τη δημιουργία τους.